Πρόκειται περί έσχους. Το καταλαβαίνουν. Ποινικοποιούν το λόγο και τη γραφή. Δηλαδή. Έχουν φτάσει στο τέτοιο σημείο. Διαβάζω. Τώρα έχετε την άλλη εβδομάδα. Υπάρχει και κάρτα. Υπάρχει κάρτα. Διασπορά ψευδών ειδήσεων. Το κάνουν μόνο και μόνο. Ναι. Ακούστε. Για να μην μπορείτε να κάνετε εκπομπή εσείς, φιλοξενώντας άλλους επιστήμονες που λένε άλλα πράγματα από ό,τι λένε οι επιστήμονες οι δικοί τους. Λέει λοιπόν, όποιος δημόσια ή μέσω του διαδικτύου διαδίδει ή διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις, που είναι ικανές να προκαλέσουν ανησυχίες ή φόβο στους πολίτες ή να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην εθνική οικονομία, στην αμυντική ικανότητα της χώρας ή στη δημόσια υγεία, τιμωρείται με φυλάξη τουλάχιστον 3 μηνών. Δημόσια υγεία. Για πρώτη φορά μπαίνει αυτό. Τα υπόλοιπα υπήρχαν και πριν. Ποιος θα κρίνει αυτό? Εδώ. Υπάρχουν 3 ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα. Και ό,τι είναι ελληνική σημαία, δεν τιμωρούμε. Βρίζω τον Ιησού και τον Χριστό, κύριε Βλάχο, δεν τιμωρούμε. Αν όμως αμφισβητήσω τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την πανδημία, θα τιμωρηθώ. Και μάλιστα για πρώτη φορά στα χρονικά, δεν υπάρχει χρηματική ποινή. Αόριστο, διαβάστε, λέει εδώ, τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή. Δεν λέει ποια είναι η χρηματική ποινή. Ποιος θα μας κρίνει? Οι άνθρωποι είναι, θα σου το πω ευθέως και θα το πω ομά, φασίστες. Αυτό είναι ναζιστικού τρόπου προληπτική λογοκρισία των δημοσιογράφων και των ανθρώπων. Δηλαδή δεν θα μπορείς να γράφεις ούτε στο Twitter, εγώ δεν γράφω έτσι κι αλλιώς, γιατί είχα ένα λογαριασμό, όχι δικό μου, διαχειριστές είχαμε, το ρίξανε. Του κόμματος το ρίξανε. Τώρα αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι φασισμός. Φασισμός στο νέο ποινικό κώδημα, κύριε Βλάχο, κώδικα, δεν θα μπορείτε, κύριε Σπίνο μου, να γράφετε ό,τι θέλετε. Αυτό σημαίνει όμως ότι καταραίουν. Αυτό πρέπει να σα πω. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουν αντιληφθεί ότι καταραίουν και όπως ψυχοραγούν με σπασμωδικές κινήσεις πάνε να τρομοκρατίζουν κι άλλο. Και επειδή έχουν τα ανθεληνικά χώαξες μαζί τους, γιατί αυτοί κρίνουν ποια είδηση είναι fake. Στα οποία καταθέσατε μήνυση από ό,τι. Κανονικότατη μήνυση, ναι. Υπάρχει μήνυση. Γιατί? Καταθέσαμε με συγκεκριμένα στοιχεία τον βρώμικο ρόλο αυτών των κυρίων. Δεν ξέρω ποιοι είναι, 15 άνθρωποι τους βρήκαμε εμείς έτσι κι αλλιώς. Οι οποίοι, ακούστε τώρα, ως αστυνομικοί του διαδικτύου λειτουργούν και συμπεριφέρονται. Και δεν κάνουν μόνο τους αστυνομικούς του διαδικτύου που είναι η δουλειά τους και του Facebook. Φτάνουν στο σημείο να κρίνουν και ένα πολιτικό αρχηγό από βήματος της Βουλής αν λέει αλήθεια ή ψέματα, ενώ ο ίδιος λέει αλήθεια. Και παραποιώντας τα στοιχεία οι κύριοι αυτοί, γράφουν και κάνουν ως fake news ειδήσεις που είναι αληθινές. Τι δουλειά κάνουνε? Ο ένας είναι σμηνίτης από ό,τι ξέρω. Έμαθα. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι. Δηλαδή, να έχουμε και το έγγραφο. Να δούμε το έγγραφο. Γιώργο, να δούμε το έγγραφο. Παρακαλώ. Αυτό είναι το έγγραφο της μήνυσης. Από το δικηγορογραφείο του κ. Σαράκη είναι. Έτσι, η μήνυση που κατατέθηκε από το δικηγορογραφείο και από μένα. Για να τελειώνει το παραμύθι. Για να τελειώνουν αυτοί οι, επαναλαμβάνω, οι τροχονόμοι αστυνόμοι υπάλληλοι. Και ξέρετε πως πληρώνονται. Το λένε και οι ίδιοι. Με κάθε fake news που βγάζουν, ναι, παίρνουν και ένα ποσό. Που σημαίνει ότι όσες περισσότερες fake news βγάζουν, μπορεί να βγάζουν και χιλιάδες για να πάρουν λεφτά. Από πού το παίρνουν? Το ίδιο λέμε, το παίρνουν από το Facebook. Πληρώνονται από το Facebook. Έχουν συνεργασία με το, ναι, Facebook. Πες μου όμως, κύριε Καψαμπέλη μου, τι δουλειά έχει το Facebook με ομιλία αρχηγού κόμματος στη Βουλή να βγαίνουν τα αθελληνικά hoaxes και να κρίνουν αν είναι fake αυτό που λέω ή όχι. Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι? Οι αστυνόμοι? Ο εισαγγελέας είναι? Ποιοι είναι? Λοιπόν, θα απολογηθούν για τα ψέματα που έχουν πει. Θα απολογηθούν. Και εύχομαι ελληνική δικαιοσύνη, και ο Σπύρος τα ξέρει αυτά, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί αυτή είναι η αρχή του κακού του επόμενου που έρχεται, του ποινικού κώδικα. Δηλαδή, με βάση αυτούς θα τιμωρούνται Έλληνες. Με βάση τους ψεύτες, γιατί τέτοιοι είναι, ή οπαδοί της μισής αλήθειας. Διότι ένας εξ αυτών που δούλευε, Καραθάνος, πώς το λέγανε, κατήγγειλε έναν από τους ηγείτορες της ομάδος ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος ο άνθρωπος που εργαζόταν μαζί τους απεχώρησε καταγγέλλοντας αυτούς ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Και επίσης, θα το πω ομά, στη δική μου κρίση, στο δικό μου λόγο, τροχονόμο και αστυνόμο δεν επιτρέπω. Γιατί είμαι αρκετά σοβαρός σε σχέση με αυτούς και η πορεία μου συγκεκριμένη, που δεν μπορώ να ανεχτώ για τον ελληνικό λαό προληπτική λογοκρισία. Από τους κυρίους αυτούς. Θα απολογηθούν στην δικαιοσύνη. Και να αποδείξουν ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέω εγώ. Μάλιστα. Γιατί αυτά που λένε είναι ψέματα. Κάποια στιγμή θα απολογηθούν. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι εσείς σαν αρχηγός πρέπει να βγάζετε... Ξέρετε, η είδηση που δώσατε τώρα, την περάσαμε λίγο ελαφριά. Είναι πολύ σημαντική. Η είδηση που δώσαμε, όχι τα ανθεληνικά hoaxes που έκανα εγώ την μήνυση και κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός, ο εισαγγελέας κτλ. Αλλά ότι πλέον θα τιμωρούνται δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, οι οποίοι παρουσιάζουν άλλη άποψη από την καθιστικία, θα το πω απλώς, φασιστική αντιεπιστημονική άποψη. Αυτό εδώ.
Αυτό είναι ήδη σεισμός, παιδιά. Και μπράβο που το δημοσιοποιείτε, για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός ότι περνάμε σε σκοτεινή περίοδο της Wehrmacht. Περνάμε σε περίοδο, επαναλαμβάνω, Γκέμπελς. Περνάμε σε περίοδο ναζισμού. Αυτά κομμένα με την ελληνική λύση.